Χαίρετε φίλες και φίλοι. Εδώ όπου σήμερα έχουμε ματσάκι κυπέλου δεύτερη αγωνιστική για τον θεσμό του κυπέλου. Χάρλεμς και Πάτος Κρόκος είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έρχονται απόψε αντιμέτωπες. Και οι δύο έχουν καταφέρει να επικρατήσουν στο πρώτο τους παιχνίδι στη νέα σεζόν. Οι Χάρλεμς από τη μία επικράτησαν τον Χέρικιν με 46-62, από την άλλη οι Πάτος Κρόκος επικράτησαν τον Αναλώσιμο με 58-47. Ξεκίνησε λοιπόν και το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Στούνας θα πάρει το σουτ για δύο πόντους, είναι άστοχος. Πρώτη κατοχή τώρα και για τους Χάρλεμς με τον Σιάμο. Σιάμος ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. Ανοίγει λογαριασμό πίσω από τα 6.75 για το 3-0. Χριστούνας. Η μπάλα στον Καλίτσα. Ακόμα ένα σούτ από μέσα απόσταση, άστοχο και αυτό. Δεύτερη ευκαιρία τώρα για τον Πάτος Κρόκος και θα έρθει το καλάθι. Παναστασίου έγινε η δεύτερη ευκαιρία. Γρήγορη επίθεση, εδώ θα έρθει το καλάθι για χειρός Μότσιου. 5-0 τώρα για τους Χάρλεμς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ζεστά το παιχνίδι. Χριστούνας οργανώνει ακόμα μια επίθεση της ομάδας του. Στα αριστερά με τον Παλά έξω. Χριστούνας και πάλι στα αριστερά. Τον αντιστήσει. Νέο τρίποντο για τον Πάτος Κρόκος. Θα στόχο και αυτό. Αναζητούν ακόμα το πρώτο τους καλάθι οι φιλοξενούμενοι. 8 δευτερόλεπτα τώρα. Το χρόνο επίθεση. Καλίτσα θα πάει προς τα μέσα. Δεν κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Θα κερδίσει όμως το φάουλ και τις δύο βολές από το πρώτο ομαδικό των Χάρλεμς. Καλίτσας εκτελεί και την δεύτερη, θα τη βάλει. Ανοίγουν λογαριασμό και οι φιλοξενούμενοι. Βγήκε εδώ καθαρά η άμυνα, όπως λέει ο ρέφερι. Προποθέσει ευνηδιασμού τώρα για τους πορτοκαλί, οι οποίοι έφτασαν ωραία μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, αλλά δεν καταφέρουν να πάρουν κάτι. Και πλά πίσω από την πλάτη, εξαιρετική κίνηση, αλλά δεν ήρθε το καλάθι από το Σιάμο. Ήρθε στη συνέχεια όμως ο Μότσιος, ο οποίος θα κάνει το 7-1. Αφού πρώτα πήρε το εξαιρετικό rebound από την άσχημη προσπάθεια του Σιάμου. Μπιστούνας, η μπάλα στα δεξιά στον Καλίτσα. Και πάλι Μπιστούνας. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, Χριστόπουλος. Πάσα του θα πάει σε αντίπαλο. Ο Ανίκας πέρασε, σταματάει με φάουλ το παιχνίδι. Δείχνουν κάτι παραπάνω από απλό φάουλ οι Χάρλεμς. Απλό φάουλ είναι οι διαιτητές. Από το πλάι ο Κοψιδάς θα εκτελέσει για δύο. 9-1. Σουτάς έχω τώρα από τον Μπιτζιλέο. Μανίκας περνάει το κέντρο, σκαστή πάσα για τον Σιάμο. Έχει κολλημένο αντίπαλο πάνω του εκείνος.
Μπάλα πάει έξω στον Κάτζιο. Θα πάρει το σούτα εκείνος, βρίσκει τρί, βρίσκει στο σίδερο η μπάλα. Καλίτσας τώρα. Καλίτσας σταματάει τρίπλα, αφήνει έξω. Σουτ στο σίδερο. Έχει φύγει μπροστά. Ο Μότσιος δεν μπορεί να γίνει αποδέκτης της μπάλας. Η κατοχή όμως είναι για τους Χάρλεμς. Καθώς δεν προλάβει να σύσσεται ο παίκτης των ομάδων Κρόκος, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αλλαγή. Να δω ποιο νούμερο είναι, το 22. Στο μάτς πέρασε ο Παναστασίου για τους Πορτοκαλί. Γρηγορό σούτ, αλλά άστοχο από τον Κάτζιο. Ναι, ευκαιρία κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ο Μότσιος, ο οποίος παλεύει και θα κερδίσει το φάουλ τελικά. Είναι τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Μάλιστα, έχουμε και δεύτερο φάουλ του Καλίτσα. Μπαίνει σε πελάδες από νωρίς ο παίκτης των Πορτοκαλί. Ο Ψιδάς, πανωτές προσποιήσεις. Πολύ ωραίο καλάθι. 11-1 από το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του Κοψιδά, ο οποίος στέλνει την ομάδα του στο συν 10. Επιθετικά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν λύσεις οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα κερδίσουν τώρα το φάουλ. Το έχουν καταφέρει μπορούν να πετύχουν οι Πορτοκαλί μέχρι στιγμής με την μία εύστοχη βολή του Καλίτσα. Από εκεί και πέρα καμία άλλη λύση δεν έχει βρεθεί στην ρακέτα των Χάρλεμς, οι οποίοι εδώ θα βγάλουν μια εξαιρετική άμυνα, και συγκεκριμένα ο Σιάμος είναι αυτός που θα σταματήσει τον αντίπαλό του. Πήδηξε εκεί στο Θεό ο παίκτης των γηπεδούχων. Και βάλε το stop, 6 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Πάτος Κρόκος. Γρήγορη εκτέλεση από κοντά, θα έρθει και το καλάθι, πρώτο δίποντο για τους φιλοξενούμενους, διαχειρός Χριστόπουλου, 11-3. Μανίκας, ναι, στον Κοψιδά. Ψάχνει εκείνος χώρο να εκτελέσει, αλλά προτιμάει την μπάσα και πολύ καλά κάνει, καθώς ο Κάτζιος θα εκτελέσει για 3, θα κάνει το 14-3 και αναγκάζει τους Πάτος Κρόκος να καλέσουν εσπερμένα σε time out. Επιστροφή στο παιχνίδι μας έπειτα από τη διακοπή. Για το time out των Πάτος Κρόκος, οι οποίοι έχουν βρεθεί τώρα στο μείον 11. 14-3 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Χριστούνας πάει από τα αριστερά. Το floater είναι άστοχο, μαζί ο Σιάμος. Αφήνει στα αριστερά τον Μανίκα. Γυρίζει έγκαιρα η άμυνα των φιλοξενούμενων. Κοψιδάς υπό την πίεση του αντιπάλου του, θα στοχίσει από κοντά. Χριστόπουλος μπάλα στα αριστερά. Και πάλι ο Χριστόπουλος του για να περάσει μια πάσα ευθείας βολής, αλλά την κατάλαβε η άμυνα των Χάρλεμς. Με να φτάσει μπάλα στον Παπαναστασίου. Μπιστούνα στη γωνία. Ζητάει και παίρνει ο Παπαναστασίου, ο οποίος θα στοχίσει στον δίποντο. Και όμως μια ψηλή πάσα. Μότσιος δίνει ξανά. Ο Ψιδάς θα πάρει το φάουλ, καθώς βγήκε δυνατά πάνω του ο Βιτζιλέος. Αυτός είναι που έκανε την παράβαση. Ενώ ο Κουντρουπής έχει περάσει το μάτς τώρα για τους γηπεδούχους. Μανίκας θα εκτελέσει και θα το βάλει. 17-3. Yeah.
4 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. 14 για τους Χάρλεμς. Θέλει να μειώσει και να τα καταφέρει. Ο Βιτζιλέος. Ο Μαριανός, αν με συγχωρείτε, ο Μαριανός είναι που σκόραρε νωρίτερα. Κοψιδάς πήρε εκεί την μπάλα, ενώ έκοβε προς την αντίπαλη ρακέτα. 19-5. Αυτός ήταν και ο έκτος πόντος του Γιώργου Κοψιδά. Γίνεται το κλέψιμο τώρα. Μανίκας ανενόχλητος θα τελειώσει τη φάση. 21-5. Με άγριες διαθέσεις το σημερινό μάτς. Οι Χάρλεμς, οι οποίοι κυριαρχούν με στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο. Μιλιασμένο ξεκίνημα από τις Βάτους Κρόκος, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην επίθεση. Μανίκας. Φιλή πάσα, δεν θα φτάσει παρά στο Κοψιδά. Αυτός είναι ο Κοψιδαμαριανός. Δεν έχουμε και μια διακοπή για ακόμα ένα time out. Έπεσαν οι δύο πεντάδες στο παρκέ για να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή του time out. Και θα συνεχίσουμε με καλάθι των Χάρλεμς, καθώς ο Σιάμος από κοντά θα κάνει το 23-5. Μπαλά στα δεξιά. Ο Παπανεφασίου τώρα θέλει να πλησιάσει. Θα πάει ανάμεσα από δύο. Ο Σαυρόπουλος έκανε το φόλο όπως είπε ο ρέφερι, ενώ ο Παναστασίου είναι τώρα στη γραμμή των βολών. Χάνει την πρώτη, παραμένει το 23-5. Μαζί τη δεύτερη. Τώρα Μανίκας. Σιάμος με πλάτη δίνει ξανά στον Μανίκα, παίζουν οι δυο τους. Σιάμος θέλει να πλησιάσει και τα καταφέρνει εξαιρετικά. 25-6. Σιάμος και ο Κοψιδάς μέχρι στιγμής οι πρωταγωνιστές για τους Χάρλεμς. Και οι μεγάλοι μπελάδες για την άμυνα των Βάτος Κρόκος. Λυπάστε τώρα για τον Παπαναστασίου. Δεν μπορεί εκείνος. Με για τον Φερίδη, με συγχωρείτε, δεν μπορεί εκείνος να γίνει αποδέκτης της μπάλας. Λάθος τώρα στην επίθεση των φιλοξενούμενων. 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μανίκας στον Κοψιδά. Έχει πάρει καλύτερη θέση Σταυρόπουλος, ο οποίος όμως θα το χάσει. Βάλε έξω στον Αμαριανό. Κάνει το screen. Δεν μπορεί να περάσει την πάσα βαθιά στη ρακέτα. Παπαναστασίου φτάνει κοντά. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Ναι, ευκαιρία από τον Φερίδη, ούτε τώρα. Λίγαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κοψιδάς έχει βρεθεί ήδη στην άλλη πλευρά του γηπέδου, αλλά το λέει απενεχάμενο. Μαριανός πάει προς τα μέσα. Μεγάλη ευκαιρία θα μείνει εδώ από τον Αμαριανό. Αν δεν παίρνει και αυτά μέχρι στιγμής. Κοψιδάς γυρίζει, αφήνει έξω τρίποδο τώρα του Φορτίογλου, αλλά εκείνος θα στοχίσει. Μαριανός θα μείνει και κάποια δευτερόλεπτα στην επόμενη επίθεση. 14 τώρα
για την επίθεση των Βάτος Κρόκος, η οποία θα σταματήσει με το φάουλ του Κουτρουμπή. Δύο δευτερόλεπτα χωρίζουν τα δύο χρονόμετρα. Ο Μαρτζιανός παραπάει στα δεξιά τον Μιχηλέο, ο οποίος θα στοχίσει. Δύο δευτερόλεπτα, Μανίκας θα εκτελέσει. Βάλα βρίσκει στο ταμπλό και θα βγει εκτός. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 25-6. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τους Χάλεμ να κυριαρχούν τα πρώτα δεκαλεπτά και να προηγούνται τώρα με 25-6 επί των Βάτος Κρόκος, οι οποίοι θα κάνουν ένα κλέψιμο εδώ με τον Βιτζιλέο. Φτάνει στο λέει από εκείνος, θα κερδίσει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. 25-8. Θα έκανε όλα καλά και σε άμυνα και σε επίθεση ο Βιτζιλέος, ο οποίος έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Για το 25-9, μόλις 6 πόντι στα πρώτα 10 λεπτά για τους Βάτος Κρόκος. Από την άλλη, αρκετά καυτή επιθετικά η γηπεδούχοι. Εδώ έγινε ένα μπέρδεμα, τελικά η μπάλα παρέμεινε στους Χάρλεμς. Πάσα έξω, Μανίκας πιεζόμενος, θα βρει σίδερο. Του Αμαριανού καλίτσα στον Θεερίδη, με το δεξί θα στοχίσει. Μουρτιόγλου οι Χάλεμς παραμένουν στην επίσημο 8 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Βήματα τώρα την επίσης ομάδα σου. Ένα σούτ από τα αριστερά στο χώμ από τον Μότσιο. Μιχηλέος θα φτάσει μέχρι το καλάθι για το 25-11. Μουρτιόγλου, με συγχωρείτε. Είναι άστοχο το σουτ. Κούρλος πιέζει, αλλά αντικανονικά με την κρίση τη διαιτητή. Επαναφορά πάει ο Μπιστούνας, ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει στήριγμα στον Καλίτσα. Θετικό φάουλ επάνω στον Μπούρλο, στον Μπούρλο, αν το τονίζει σωστά. Τι όγλου αφήνει στον σιά μου. Υπερθυμίζω το σκορ στο 25-11 υπέρ των Χάρλεμς. Μουρτιόγλου
καλύτερη θέση. Ο Σταυρόπουλος, Μπουρλός θα εκτελέσει για δύο αστοχή. Λίτσας δεν διστάζει να το πάρει το σουτ παρά την πίεση του Σιάμου, ο οποίος ζητάει τώρα μπάλα. Σταυρόπουλος με πλάτη, 8 δευτερόλεπτα για τους Χάρλεμ. Γυρίζει, αστοχή ο Μότσιος, καθαρίζει τη φάση ο Βάτος Τρόκος. Αλίτσας, στην επίθεση τον δυσκολεύει ο Μπουρλός. Τρίποδο του Λάζου, άστοχο. Αλλά όμως βρίσκει στα πόδια του Μότσιου και καταλήγει εκτός. Ξανά θα γυρίσουν στην επίθεση ο Βάτος Τρόκος. Καθώς η μπάλα περνάει ξανά στην κατοχή τους από αυτή την περίεργη φάση. Χριστόπουλος πάει στη γραμμή, αφήνει στον Πιστούνα, αμέσως εκείνος βρίσκει στόχο. 25-13. Ακόμα χωρίς καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Χάρλεμ. Σιάμος. Έλα πάει προς τα μέσα, ωραία περιστροφή. Η μπάλα έξω, το τρίποντο είναι άστοχο, Σιάμος παίρνει ξανά. Ο μέση απόσταση αστοχή και ο Σταυρόπουλος απανοτέχαμε τις ευκαιρίες των Χάρλεμ, οι οποίοι θα κερδίσουν και πάλι. Σιάμος από εκεί νομίζω δεν μπορεί να αστοχίσει. 27-13. Μετά από σχεδόν 4 λεπτά, αν βλέπω καλά στο χρονόμετρο, οι Χάρλεμ βρήκαν τον πρώτο τους τρίποντο στο 4 δεκάλεπτο. Αστοχοθεί τώρα τον Βάτος Κρόκος. Λάζιος αφήνει στον Σιάμο. Μόσιος πιέζεται, θέλει να ξεμαρκαριστεί, αφήνει στον Σιάμο. Τρίπλα πίσω από την πλάτη, αφήνει εξαιρετικά στον Σταυρόπουλο. Τι έκανε εδώ, το μισό καλά θα ανήκει στον Σιάμο. 29-13. Λάζος Παναστασίου, η μπάλα τώρα στον Χριστόπουλο. Παίρνει το σουτ, δεν είναι καλό. Μπουρλός γυρίζει, στέκεται για δύο, δεν το βάζει. Χριστόπουλος πάσα πίσω από την πλάτη, όχι, δεν θα την εκμεταλλευτεί ο Παπαναστασίου. Όπως και να έχει, η πάσα του Χριστόπουλου ήταν εξαιρετική. Σιάμος βλέπει απέναντι τον Κάτζιο. Ξανά ο Σιάμος θα πάρει το τρίποντο τώρα. Είναι άστοχο, Μότσιος πήρε το επιθετικό rebound. Μπουρλός ξανά για δύο, όχι. Ψάχνει το σουτ ο Μπουρλός μέχρι στιγμής, δεν έχει καταφέρει να βρει αποτέλεσμα. Ο Ψηλάς επιστρέψει το μάτς για τους Χάρλεμ. Ενώ για τους πρώτους τρόπους θα καθίσει ο Παναστασίου στον πάγκο στην θέση του ο Βιτζιλέος. Τρίποντο του Μπιστούνα. 3-40 μέχρι την ανάπαυλα του μηχρόνου. Σιάμος κρατάει, βγαίνει από τα δεξιά ο Κάτζιος. Ο Ψηλάς του θα να πάρει θέση για να αποστάρει. Τώρα πάει να του δώσει το σκρίν. Ο Κάτζιος τελικά θα εκτελέσει. Είναι άστοχος, Μπιστούνας μάζεσαι. Δύο αντιπάλους, αφήνει στον Λάζο. Εκείνος είναι ανενόχλητος. Δεν εκμεταλλεύεται όμως την ευκαιρία του. Και το σκορ παραμένει στο 29-13.
Ιωνίτας. Πάει ο Μπιστούνας για βοήθεια στην άμυνα. Κόβει εξαιρετικά προς το καλάθι ο Σιάμος για το 31-13. Μπιστούνας. Φτιάχνει χώρο ο Περίδης. Σε αυτόν τώρα παρέχει μπάλα. Μπιστούνας ξανά. Μπάλα στον Λάζο, νωρίτερα στόχισε στο τρίποδο, θα το χάσει και τώρα. Όμως είναι εκεί κοντά ο Φερίδης για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 31-15. Όσιος θα το πάρει το σουτ, πήγε με τη βοήθεια του απλό, αστόχισε όμως. Μπάλα στον Μπιστούνα, δεν πήγαν σε γρήγορη επίθεση οι Πορτοκαλοί. Χριστόπουλος θέλει να παίξει με τον Βιτζιλέο, όμως η συνεργασία δεν βγήκε. Νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των Πορτοκαλοί. Παπαναστασίου να επιστρέψει στο μάτς. Όπως και ο Καλίτσας. Μανίκας. Σιάμος παίζει με πλάτη τον Αμαριανό, που θα κάνει το φόλ, το παραδέχεται κιόλας. Και παραφορά τώρα η Χάρλεμ. Κάτζιος γυρίζει αλλά χάνει για λίγο την μπάλα. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Ο Σιάμος όμως ακολούθησε τη φάση. Δεύτερη ευκαιρία μέσα και αυτό βρίσκεται κυριολεκτικά παντού. 33-15. Καθώς μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Θα σύπασα ωραία. Το φάουλ θα το κάνει ο Σιάμος. Στο έδαφος πρέπει να είναι ο Βιτζιλέος αν έχω δει καλά. Ας ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει. Ο παίχτης τον Βατοστρόκος. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ δυνατά στην άμυνα ο Σιάμος, ο οποίος χρεώθηκε με το φάουλ. Ο Βιτζιλέος, ναι, ήταν, που ήταν στο έδαφος. Και τώρα βρίσκεται στη γραμμή της φιλανθρωπίας για τις δύο ελεύθερες βολές. Αστοχή στην πρώτη. Βιτζιλέος ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη, μέσα η δεύτερη. 33-16. Μανίκας. Φάουλ μακριά από την μπάλα στον Σταυρόπουλο. Φερίδης επιστρέφει στο παρκέ. Ο Βιτζιλέος, ο Καλίτσας μας κολλήτα, θα καθίσει στον πάγκο. Κοψιδάς παίρνει και εκτελεί αμέσως. 35-16. Λάθος εδώ στην επαναφορά. Πάσα για τον Μότσιο, θα τη χάσει εκείνος. Πάει μπροστά μέσα ο Βιτζιλέος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 35-18. Νίκος, δευτερόλεπτα ακόμα. Τον πάγκο τον Βάτος Κρόκος φωνάζει πως υπάρχουν φαουλ διαθέσιμα. Μανίκας αφήνει στον Μότσιο. Έχει υπάρξει σφύριγμα. Ήταν και το τέταρτο ομαδικό αυτό, δεν έχουν όλο φαουλ να δώσουν οι Πορτοκαλοί.
Σταυρόπουλος γυρίζει αστοχή. 4 δευτερόλεπτα από μόνο στο ρολόι. 3,9 για την ακρίβεια. Πρέπει να κάνουν γρήγορα εδώ. Τσούνας. Δεν προλάβα να εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Καθώς ο χρόνος τελείωσε πριν σουτάρει ο Αμαριανός. Φινάλι λοιπόν το δεύτερο δεκαλέπτο με το σκορ να δείχνει 35-18. Επιστροφή για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο. Βρίσκει τους Άρες να προηγούνται με 35-18 επί των Βάτος Κρόκος. Μπιστούνας εκτελεί μπροστά από τον Μπουρλό. Αστροχή Σιάμος παίρνει το rebound. Ο Σιάμος ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Εδώ το κλέψιμο από τον Βιτζιλέο. Περιμένει βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Χριστόπουλο στον Μπιστούνα. Παίρνει το σκρίν εκείνος, παίζει με τον Χριστόπουλο. Θα πάρει το τρίποντο, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Μανίκας. Έχει ταχύτητα για να πάνε στην οργανωμένη επίθεση Χάρλεμ. Αυρόπουλος ζητάει ο Μπουρλός για να πάρει το σουτ. Άστοχο. Γενικά είναι άστοχος ο Μπουρλός στο σημερινό μάτς. Δυσκολεύτηκε αρκετά από την πάσα του Καλίτσα ο Χριστόπουλος. Βρέθηκε πιεζόμενος εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Έγινε το λάθος από τους Βάδος Κρόκος. Στην επίθεση και πάλι Χαρλέμς. Σιάμος στα δεξιά. Πάει προς τα. Είχαμε ένα θέμα με την κάμερα το οποίο λύθηκε ευτυχώς. Συνεχίζουμε στο μάτς. 41-20 το σκορ. Στην 21 για τους Χάρλεμς. Μπάλα στον Μπιστούνα. Πάσα δεν είναι καλή. Θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Βιτζιλέος κράτησε την μπάλα για να μην την προλάβει ο Μανίκας και φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. 6 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Αλλαγή κατοχής για τους η μπάλα πάει στους Βάτος Κρόκος καθώς έγινε το λάθος στην επαναφορά από τους Χάρλεμς. Μαριανός θα το πάρει από το έξω των βολών. Δεν το βάζει. Καλίτσας. Νέο σουτ για 2 μέσα. 41-22. Μανίκας. Πάσα στον Σιάμο. Σταυρόπουλος τώρα με πλάτη. Σιάμος από το τρίποντο. Ήταν λίγο πιο δυνατό το σούτ από όσο θα έπρεπε. Λάζος αφήνει τον Αμαριανό. Ξανά ωραία η στάση πάσα, αλλά θα το χάσει ο Φερίδης. Ξέρει και ο ίδιος ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία. Μανίκας. Το φάουλ έγινε στον Σταυρόπουλο. Είναι μακριά από την μπάλα. Σιάμος θα καθίσει τώρα στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες, όπως και ο Κοψιδάς, Μότσιος και Κάτζιος. Πέρασαν στο παρκέ. Κάτζιος. Για 3 είναι το σουτ και εύστοχο. Ο Κουτρούπης είναι αυτός που εκτελεί. 44-22. Thank you.
πάσα για τον Καλίτσα. Θα την εκμεταλλευτεί εκείνος, 44-24. Μανίκας είναι δίπλα στον Μότσιο, Σταυρόπουλος στο πλάτη. Κλείνεται από τρεις παίκτες τον Βάτος Τρόκος. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αντιδράσουν καλά εδώ στην άμυνα. Ο Μαριανός κατεβάζει. Παίζει με τον Λάζο. Καλίτσας βγαίνει πάνω του Μανίκας. Πάσα έφτασε στον Φεερίδη. Δυσκολεύεται εκείνο να την κρατήσει. Ο Μαριανός θα εκτελέσει για τρεις. Βρίσκει σίδερο και καθαρίζει το rebound. Ποιος ο Μανίκας. Σταυρόπουλος. Πολύ καλή αντίδραση από τον Αμαριανό, ο οποίος πήγε μπροστά και έκλεψε. Επιστρέφει άμυνα τον Χάρλεμ. Ο Αμαριανός θέλει να χτυπήσει σε πρώτο χρόνο, αλλά αυτό εκεί. Ράτζιος. Βλέπει απέναντι τον Κουτρουμπή. Ξανάει μπαλά στον Κάτζιο για να πάρει το τρίποδο εκείνος. Θα στοχίσει. Καλίτσας με την μπάλα στα χέρια. Και έχουμε το φάουλ από τον Κάτζιο. Φέριξ επιστρέφει το μάτσι για τους Βάτος Κρόκος. Μαριανός πέρασε και άφησε και την μπάλα στο καλάθι. Μετράει κανονικά η προσπάθεια. 44-26. Είναι για το τρίτο φόλ του Κουτρουμπή και το τέταρτο ομαδικό επίσης των Χαρλέμς. Θα βάλει και τη βολή ο Μαριανός για το 44-27. Μανίκας. Σταματάει τρίπλα, παίζει με το Κουτρουμπή και σώζει με το Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο σηκώνει το βλέμμα του για να τσεκάρει τις κινήσεις και να επιλέξει τον Κουτρουμπή, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Ψηλότερα ο Μότσιος εκεί ανάμεσα από δύο πήρε την μπάλα και την άφησε για το καλάθι, 46-27. Μαριανός βγαίνει πάνω του και ο Κάτζιος για να τον δυσκολέψει. Αλλά θα κάνει το φάουλ. Είναι και το τρίτο φάουλ του Μαριανού, ενώ συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Χάρλεμς. Και ο Μαριανός πάει ξανά στην γραμμή. Μέσα η βολή, η πρώτη. 46-28. Βάζει και τη δεύτερη. Μουσική 46-29 τώρα το σκορ. Στο μάτς επέστρεψε ο Χριστόπουλος για τους Πορτογαλοί. Μουρτιόγλου στον Κάτζιο. Ο Ψιδάς γυρίζει, εκτελεί αδύναμο το σούτερ, πολύ προσπάθεια. Καλίτσας πέρασε από τον Ψιδά. Μπαλά στον Χριστόπουλο. Φερίδης θέλει να αποστάρει. Γυρίζει ο Παπαναστασίου, με συγχωρείτε ήταν, ο οποίος δεν μπορέσε να πάρει κάτι από την συγκεκριμένη φάση. Μουρτιόγλου τώρα. Ο Γλουκάς κρατά. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Μότσιο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι εκείνος. 48-29. Γλυκά ο Μουρτίογλου έδωσε όσο ύψος χρειαζόταν, όσο ύψος έπρεπε στην μπάλα, ώστε να φτάσει εκείνη στα χέρια του Μότσιου. Να μην κοπεί από κανέναν. Λάζος
Περνάει και πατάει γερά για 2 το σουτ. 48-31. Στο μείον 17 τώρα. Η Πατοστρόκος. Ουρτίογλου έχει πάνω τον Καλίτσα. Πέρασε, φτάνει και μέχρι μέσα. Μπαλά στο σίδερο και έξω. Καλίτσα θέλει να τρέξει. Πάει μόνο στη φάση και κερδίζει το φάουλ. Βιτζιλέος επιστρέφει το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Μέσα η πρώτη βόλη από τον Καλίτσα. 48-32. Και τώρα 48-33. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μουτιόγλου. Πιέζει τα σφιχτικά, βρήκε την πάσα όμως για τον Κοψιδά. Θα στοχίσει εκείνος. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλίτσας. Ξέρει από το λάζο να πάει στα αριστερά. Βγαίνει ο Παναστασίου να δώσει το screen. Θέλει να πάρει θέση μπροστά τον Κάτζιο, αλλά εκείνος θα κάνει το κλείψιμο και συνέχεια ο Λάζος θα κάνει το φάουλ για να σταματήσει με συνδυασμό των αντιπάλων. Κάτζιος. 16 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους Χαρλέμς. Μότσιος εκτελεί στα 10 δευτερόλεπτα και το βάζει. 51-33. Από το κέντρο τώρα το σουτ, άστοχο. Δεν το λαβαίνει, εξελέγει συνέχεια, δεν μετράει το καλάθι από τον Χριστόπουλο. Φινάλι λοιπόν και του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 51-33. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εδώ το δεκαλεπτό της αναμέτρησης. 51-33. Χάρλεμ. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού βρίσκονται σταθερά μπροστά στο σκορ και έχουν χτίσει και μια πάρα πολύ καλή απόσταση την οποία εκμεταλλεύονται. Λάζος. Τον Αμαριανό. Κοψιδάς πάνω του, Λάζος. Θα γίνει το κλέφω από τον Σιάμο, ο οποίος περνάει με ωραίο στυλ. Θα στέλνει λίγο συνδυασμός των Χάρλεμς, οι οποίοι τώρα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Σιάμος στα αριστερά. Κοψιδάς παλεύει να πάρει καλή θέση. Σιάμος θα περάσει, θα κερδίσει τις δύο βολές. Όμως πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής του παιχνιδιού θα χάσει την πρώτη βολή. Εξαιρετικά δραστήριο στο σημερινό μάτς, με σωστές αποφάσεις σε πάρα πολλά σημεία. Έχει προσφέρει πολλές λύσεις. 92-33 τώρα. Χριστόπουλος αφήνει στον Βιτζιλέο. Πάλι Χριστόπουλος θα το πάρει από την κορυφή. Δεν το βάζει όμως. Μότσιος πάει μόνος του ανάμεσα από δύο. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Μπουρλός γίνεται το κλέψιμο. 4-1 τώρα μπροστά. Ρυθμιτικό πλεονέκτημα για τους Βάτους Κρόκος. Δεν θα έρθει το καλάθι αρχικά ούτε στην συνέχεια. Πεταμένη ευκαιρία. Επιμένει ο Φερίδης.
ο Παπαναστασίου με συγχωρείτε. Και τελικά θα κερδίσει τις βολές, αφού νωρίτερα οι δύο παίκτες του ας το έξαν σε φαινομενικά πιο εύκολα, πιο εύκολες προσπάθειες από την δική του. Έξω πρώτο τον Παπαναστασίου, παραμένει το 52-33. Μένει η δεύτερη, 52-34. Μανίκας. Είναι λίγο χώρο ο Μαριανός. Μπουρουλός. Δεν θα το βάλει. Μαριανός. Κοιτάει απέναντι ο Παπαναστασίου. Δεν έφτασε όμως η μπάλα στην επίθεση. Μπουρουλός. Τον σταματάει με αντιαθλητικό φαουλ ο Χριστόπουλος, ο οποίος διαφώνει με την απόφαση του ρέφερη. Μπουρλός είναι στη γραμμή. Θα βάλει τη βολή για το 53-34. Μέσα και η δεύτερη. Στρογγυλοποιεί τη διαφορά στο συν 20-54-34. Δείχνει τώρα ο πίνακας του σκορ. Γιάμος πήρε από την επαναφορά του Μότσιου. Γιάμος κάνει τις κινήσεις εκεί και θα κοπεί με φάουλ. Και το φάουλ του Καλίτσα αυτό. Πουσλός. Για δύο θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 56-34. Και πάλι ο Μπουρλός είναι αυτό που σκοράρει για τους Χάλεμς. Και στέλνει την ομάδα του στην 22, παρακαλώ. Καλίτσας. Πέρασε πάσα για τον Βιντζιλέο. Πάλι από τον Σιάμο. Τρίτο και για τον Σιάμο. Μαριανός, Βιτζιλέος τώρα στα δεξιά με τον Κοψιδά μπροστά του. Καλίτσας. Αφήνει στον Βιτζιλέο, ο Παπαναστασίου θα εκτελέσει για τρεις. Χλατσοτόμπι και αυτό, 56-37. Πουρλός. Στέκεται για δύο μέσα κι αυτό, ζεστάθηκε σαν εδώ ο Πουρλός. 58-37. Δεν βγαίνει εδώ η συνεργασία στην επίθεση του Αλβάτος Κρόκος. Μανίκας. Παρά στον Μότσιο. Σιάμος για δύο, αστοχή. Καλίτσας. Αφήνει στον Αμαριανό και εκείνος με τη σειρά του στον Παπαναστασίου, ο οποίος θα έφτασε μέχρι το καλάθι, 58-39. Εξήμιση λεπτά για το φινάλε. Θα βλέπω τώρα στην επίθεση με τον Μανίκα. Μπουρλός παίρνει στα δεξιά, σηκώνεται μέσα κι αυτό. 60-39, από όταν έβαλε το πρώτο του καλάθι ο Μπουρλός, από εκεί και πέρα μοιάζει ασταμάτητο στις τελευταίες φάσεις. Έχει βρει μαζεμένους πόντους για την ομάδα, τον έχουμε για τα emote για τους Βάτους Κρόκος. Συνέχεια με
μετά το time out. Πάντως Κούρκος είναι επίθεση με τον Χριστόπουλο να θέλει να πάει προς τα μέσα. Έξι την πάσα του στον Φερίδη, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που δόθηκε από κοντά, έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Χάρελεμ τώρα στην επίθεση με τον Μπουρλό, ο οποίος στις τελευταίες φάσεις έχει ανεβάσει την απόδοσή του και έχει προσφέρει και αυτούς επιθετικά. Κοψιδάς με βήμα προς τα πίσω. Όσιος επιμένει και κερδίζει. Κοψιδάς ετοιμάζεται για να εκτελέσει και να στοχίσει τελικά. 62-39. Μαριανός κυνηγάει ο Μπουρλός. Βιτζιλέος Φερίδης έχει μπει μπροστά τον αντιπαλό. Την μπάλα πάει όμως τον το Χριστόπουλο. Μπήκε και βγει την μπάλα. Κάτζιος Κουτρουμπής ψάχνει την μπάσα, βρίσκει ξανά τον Κάτζιο. Σταματάει εκείνος την τρίπλα, Κουτρουμπής στην κορυφή. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Χάρλεμ. Μότσιος 1 δευτερόλεπτο, δεν είχε δει το ρολόι, έλειξε ο χρόνος. Άρχισε να δω να εκτελέσουν οι γηπεδούχοι και έτσι έμεινε η μπάλα στα χέρια. Βιτζιλέος με το δεξί, μέσα η μπάλα. 62-41. Μπουρλός να ψάξει την μπάσα για τον Κουτρουπή. Δεν βγήκε στην εργασία, φεύγει μπροστά. Ο Παναστασίου θα στοχίσει το lay-up. Μπάλα καταλήγει εκτός, για ποιον είναι, για τους Βάτους Κρόκος. Τελευταίο τετράλεπτο. Μαριανός αφήνει έξω, ο Χριστόπουλος χωρίς κάποιον πάνω του, ευστοχή για τρεις. 62-44. Μπουρλός συλλήπασε για τον Κοψιδά. Προσποιείται εκείνος για να ξεφύγει από τον αντίπαλό του. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο ρέφερι. Μαριανός Βιτζιλέος στα δεξιά, τώρα η μπάλα. Άστοχο το σούτ. Κουτρουμπής. Μπάλα πάει στον Κοψιδά, ο οποίος έχει βγει στο τρίποντο. Θα σηκωθεί για δύο, άστοχος. Μπάλα καταλήγει εκτός και παραμένει στα χέρια των Χάρλεμς. Εν έχουμε και time out από την πλευρά των Χάρλεμς. Συνέχεια στο μάτς. Μανίκας. Κοψιδάς θα εκτελέσει με το που πήρε την μπάλα στα χέρια του. Μανίκας σε νέο 14 τώρα η Χάρλεμς. Πολύ ωραία η πάσα του Μανίκα, θα την εκμεταλλευτεί ο Σταυρόπουλος. 64-44. Μαριανός. Εξαιρετική πασακιά από την άλλη πλευρά τώρα από τον Αμαριανό. Αφήνει στον Φερίδη. 64-46. Μανίκα στο Κοψιδά. Μια εκτέλεση από εκείνον θα το βάλει τώρα.
66-46. Στην 20 ξανά για τους Harlem. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Λάζος θα το πάρει το τρίποντο, δεν είναι καλό το σουτ. Νέα κατοχή για τους Πορτοκαλία, Μαριανός τώρα για 3. Ούτε τώρα θα έρθουν οι 3 πόντοι. Ο Φιδάς θα εκτελέσει για 2, τώρα θα το χάσει. Περνάει ο Βιντιλέος. Έχει πολύ χώρο μπροστά του. Πάει στο ενασμένα, θα στοχίσει. Κουτρουμπής στον Μανίκα. Τελευταίες στιγμές στο μάτς, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Τρίποντο άστοχο από τον Κουτρουμπή, ο οποίος κυνηγάει τη φάση. Αλλά από τα χέρια τα 10 θα περάσει εκτός η μπάλα. Δευτερόλεπτα ακόμα για δικαστικού χαρακτήρα, καθώς οι Σάλεμ θα είναι αυτοί που θα πανηγυρίσουν την νίκη, θα κάνουν το 2-0, ενώ ο Λαούς θα κάνει μια λάθος πάσα. Οι Σάλεμ λοιπόν θα κάνουν το 2-0 και θα πάρουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ενώ από την άλλη οι Βάτος Κρόκος θα γνωρίσουν την πρώτη τους ήττα στη νέα σεζόν και θα πέσουν στο 1-1. Μανίκας στην τελευταία επίθεση των Χάρλεμ. Κουτρουμπή θα πάρει το τρίποντο, το βάζει. 69-46. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Αμαριανός. Δεν ξέρω αν θα κάνουν επίθεση Βάτος Κρόκος. Δεν είναι τα χέρια οι παίχτες. Φτάνουμε στο φινάλε. Αυτά λοιπόν. Εδώ από το Κάρβουνο νίκη για τους Σάρλεμ, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 69-46 τον Βάτος Κρόκος.